Οι καταγγελίες μηχανικών ενεργειακών επιθεωρητών για ύπαρξη παράνομου λογισμικού που υπονόμευσε τη διαδικασία του προγράμματος Εξοικονομώ με αποτέλεσμα περισσότερες από τις μισές αιτήσεις να μην εγκριθούν συνεχίζονται. Ενεργειακός επιθεωρητής από το Ρέθυμνο, μάλιστα, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά, αφού προηγουμένως απευθύνθηκε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Την ίδια στιγμή, το Τμήμα Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος διερευνά το θέμα, εκφράζοντας ταυτόχρονα σοβαρές επιφυλάξεις συνολικά για το φετινό πρόγραμμα. Τη δράση μεγάλων εταιριών που χρησιμοποιώντας παράνομο λογισμικό κατάφεραν να μπλοκάρουν την καταχώρηση αιτήσεων του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ 2020, δεσμεύοντας από τα πρώτα δευτερόλεπτα μέρος της επιχορήγησης, καταγγέλουν μηχανικοί και στην Κρήτη. Εάν έχεις το κατάλληλο λογισμικό, έχεις όλα τα στοιχεία έτοιμα, φορτωμένα και μόλις ανοίξει το πρόγραμμα, στα πρώτα δευτερόλεπτα μπορείς να κάνεις κατέβασμα όλων των αρχείων μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα, όχι λεπτά. Σε δευτερόλεπτα μέσα. Αποτέλεσμα, δεσμεύονται τα χρήματα μέσα στα πρώτα 15, 20, 30 δευτερόλεπτα και όσο γρήγορα και να πληκτρολογήσεις, ακόμα και στα 6 και στα 7 λεπτά να έχεις πληκτρολογήσει, δεν θα βρεις χρήματα. Ο κύριος Μιχάλης Φιλιππίδης από το Ρέθυμνο, με άδεια ενεργειακού επιθεωρητή, έφτασε μέχρι την υποδιεύθυνση ασφάλειας με την καθοδήγηση της υπηρεσίας δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, σύμφωνα με την οποία οποιοδήποτε πρόγραμμα πατάει πάνω σε κρατική πλατφόρμα είναι παράνομο. Αυτό που γίνεται φέτος με ξένησε πάρα πολύ και ρώτησα μερικούς συναδέλφους και μου είπαν ότι υπάρχει αυτό το πρόγραμμα και αν θες μου λένε να το πάρεις κι εσύ. Λέω δεν θέλω να μπω σε μια τέτοια διαδικασία. Μίλησα με την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, οι οποίοι με συμβούλεψαν ότι όταν υπάρχει πρόγραμμα το οποίο πατάει πάνω σε κρατική ιστοσελίδα, κρατική πλατφόρμα, αυτό είναι ποινικό αδίκημα και ότι θα πρέπει να κάνω μηνυτήρια αναφορά, την οποία και έκανα χθες το βράδυ στην ασφάλεια Ρεθύμνου. Το Τμήμα Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στηριστά σε αναμονής μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να διαπιστωθεί αν πράγματι υπήρξε παράνομη παρέμβαση στην ηλεκτρονική βάση της κρατικής ιστοσελίδας του Εξοικονομώ. Το αν υπάρχει ένα πρόγραμμα που αυτό το κάνει αυτόματα και μπορούσε να το κάνει σε ένα-δύο λεπτά, να βάλει τόσες πολλές αιτήσεις, τέλος πάντων σας λέω ότι αυτό πλέον ξεπερνάει τα όρια του νόμιμου και του ηθικού και πάμε σε άλλου είδους καταστάσεις. Ξαναλέω όμως, κρατάμε χαμηλά τους τόνους, το ψάχνουμε, είμαστε πολύ προσεκτικοί. Στο μεταξύ, ήδη διατυπώνονται αιτήματα για αναμόρφωση του επόμενου προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης Εξοικονομώ, που αναμένεται την προσεχή άνοιξη, με τους μηχανικούς και τότε να ζητούν τη θέσπιση και κοινωνικών κριτηρίων. Απορούμε πώς μέσα σε 13 λεπτά εξαντλήθηκε ο προϋπολογισμός. Αυτό που έχουμε τονίσει και θα ξανατονίσουμε στο Υπουργείο είναι ότι πρέπει στο επόμενο πρόγραμμα να υπάρξουν ποιοτικά και αντικειμενικά κριτήρια σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας και όχι η ταχύτητα να είναι το πρώτο κριτήριο. Στην Κρήτη υποβλήθηκαν 4.468 αιτήσεις, από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 1.308. Αυτή τη φορά και σε αντίθεση με άλλες περιφέρειες της χώρας, διαπιστώθηκε αύξηση του μέσου όρου που αιτήθηκαν οι κριτικοί ως επιχορήγηση για την ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών τους.